Hello YouTube, καλημέρα. Επεισόδιο νούμερο 3. Βρισκόμαστε στις 12 εβδομάδες έξω από τον αγώνα μας στην Πορτογαλία και στις 13 εβδομάδες έξω από τον αγώνα μας στην Ολλανδία. Νιώθω πάρα πολύ καλά, νιώθω πάρα πολύ positive. Είμαι αρκετά πιο lean που το προηγούμενο επεισόδιο. Δεν θα δείτε morning check. Θα δείτε όμως post-workout pump check. Έχουμε push σήμερα στην προπόνηση, οπότε θα είναι πολύ ωραίο το view για να το χάσετε. Έχουμε αλλάξει κάποια πράγματα θερμιδικά. Έχω πέσει λίγο οι θερμίδες, έχει πέσει λίγο το βάρος μου. Μια έτσι μεταβατική περίοδος τώρα από τις 12 εβδομάδες και μετά, γιατί ξεκινά τον body fat και κατεβαίνει σε αρκετά χαμηλά επίπεδα, ξεκινά λίγο έτσι το μυαλό και παίζει άσχημα παιχνίδια, όταν ξεκινά να είναι λίγο πιο δύσκολη η τελευταία διαδικασία, οι τελευταίες τις 12 εβδομάδες. Λοιπόν, που λέμε πριν και με τον Κωνσταντίνο, το ότι κάνουμε record όλων των ταξίδιων είναι έναν, θεωρώ για μένα ένα πολλά μεγάλο advantage, ένα πολλά μεγάλο πλεονέκτημα, γιατί βοηθάμε να κάνω enjoy το process, βοηθάμε να απολαύσω όσο γίνεται τη διαδικασία. Πάει πάρα πολλά γλυόρα ο καιρός και πρέπει να πιάνουμε το χρόνο μας, να είμαστε παρόν και να κάνουμε enjoy το process. Λοιπόν, σήμερα θα δούμε προπόνηση push το μεσημέρι. Είχαμε πρωινό ξύπνημα στις 6:20, πλέον είμαι πάρα πολλά structured με το χρόνο μου, γιατί τρέχουν πάρα πολλά πράγματα, άνοιξα πάρα πολλές πόρτες και με την προετοιμασία και κάποια business που κάνω, τα οποία θα ανακοινώσω σε επόμενα επεισόδια. Με την προετοιμασία, με τα business, με ένα private χώρο που στείνω σαν γυμναστήριο για εμένα, με το coaching, με τα personals κτλ. Οπότε ο χρόνος μου πρέπει να είναι πάρα πολύ structured, το πρόγραμμα μου πρέπει να είναι scheduled στο λεπτό, από την ώρα που ξυπνώ μέχρι την ώρα που κοιμάμαι, που πάω για ύπνο, έχω ένα πρόγραμμα το οποίο πρέπει να ακολουθήσω για να κάνω εις πέρας όλα τα tasks που πρέπει να κάνω. Μέσω στον προγραμματισμό, τον που πάνε στο προηγούμενο επεισόδιο, μέσω στον προγραμματισμό θεωρώ ότι ο άνθρωπος μπορεί να κάνει αφάνταστα πράγματα και πολλά, να βγάλει πάρα πολλά μεγάλο φόρτο δουλειάς. Σε το επεισόδιο θα δούμε push workout with the boys, probably με τον Ραφαέλο. Στη συνέχεια, posing practice, και θέλω να δώσουμε λίγη έμφαση στο πόσο σημαντικό είναι το ποζάρισμα στο bodybuilding και γενικά στο να χτίζεις ένα endurance σε εκείνο το κομμάτι. Και εννοείται τα γεύματα μου, ένα mini day in a life. Πάνω στην προηγούμενη κουβέντα που έλεγαμε για τα business, γενικά ότι έχω ένα πολλά busy schedule, θέλω να πω και να τονίσω ένα λάθος που κάνουν αρκετοί bodybuilders ακόμα, με το να απομονώνουν τον εαυτό τους όπως τους μοναχούς, τις προετοιμασίες κτλ. Και να αφήνουν όλους τους άλλους παράγοντες της ζωής τους να υποφέρουν στην ουσία. Για την προετοιμασία, γιατί hardcore, γιατί έκαμε τον Dorian Yates. Πλέον η ζωή αλλάξαν και το industry έχει να μας προσφέρει πάρα πολλά πράγματα. Το bodybuilding καλώς ή κακώς είναι ένα άθλημα το οποίο είναι πάρα πολλά ακριβό. Χρειάζεται πάρα πολλούς πόρους να το κάνεις και δεν σου προσφέρει χρήματα το αγωνιστικό κομμάτι direct. Δεν σου προσφέρει άμεσα χρήματα το αγωνιστικό κομμάτι. Οπότε στο χέρι σου να μπεις σε το τεράστιο industry, να κάνεις self-branding και να βγάλεις λεφτά που κοινων που αγαπάς. Πολλά σημαντικό είναι να έχεις καλό reputation και να έχεις καλή φήμη. Και να είσαι σταθερός πάνω στη δουλειά σου. Αν δεν είσαι σταθερός πάνω στη δουλειά σου, δεν μπορείς ο άλλος να κάνει rely on you και να σίγουρος ότι αγόρασα τις υπηρεσίες που τον Ανδρέα να έχω τον το αποτέλεσμα. Πάρα πολύ σημαντικό. Σήμερα είναι η μέρα του check-in μου. Έχω στείλει ήδη το update μου στον προπονητή μου. Και έχω απάντηση, οπότε πρέπει να την ακούσουμε. Πάρα πολύ σημαντικό για να δούμε πώς να συνεχίσουμε την μέρα μας. So we are on track from that perspective. Now, from now
I would like to send the updates over every other day. So from today, we will be increasing checking frequency to every 2 days. Ακεψένει πίνα, σε λίγο μη διαχειρισμή. Και στην ουσία είπα του κάποιες αλλαγές που να ήθελα να κάνω με τη διατροφή μου για να μπορώ να διαχειριστώ λίγο καλύτερα την πείνα. Είπε μου ok, αλλά το κοιό που μου έδωκε να καταλάβω είναι ότι I will suffer right now, θα πρέπει να το κάνω, accept ότι είναι να πεινώ απλά. Σίγουρα κάποιες αλλαγές μπορούν να ξεγελάσουν λίγο την πείνα, αλλά παρά να βρίσκεις, να προσπαθείς να βρεις alternatives, καλύτερα να το κάνεις accept, ότι που θα μέσω να πάει να έχω αρκετή πείνα. Πρέπει να πεινάσω για να πιάσω condition, οπότε I just have to accept it. Λοιπόν, φτιάχνω το πρώτο μου γεύμα, το οποίο είναι βρώμη. Χρησιμοποιώ πάντα τη βρώμη της Ionogenics, croissant. Ένα tip για το ψήσιμο της συγκεκριμένης βρώμης. Βάζω επί 5 νερό για να πιάσει η βρώμη τούτο το consistency που μου αρέσκει. Οπότε για 50 γραμμάρια βρώμη έχω βάλει 250 γραμμάρια νερό. Αν χρησιμοποιάς και εσύ τη βρώμη της Ionogenics, επιπέντε το νερό. Πρώτο γεύμα της μέρας, 50 γραμμάρια βρώμη, 50 γραμμάρια whey, 150 γραμμάρια berries και 10 γραμμάρια almond butter. Μπορείς να δεις ακριβώς το πώς φτιάχνω το πρώτο μου γεύμα στο δεύτερο επεισόδιο. Έχω και τα morning subs μου, μπορείς να δεις ακριβώς τι παίρνω στο δεύτερο επεισόδιο. Τρώμε το πρώτο γεύμα, κάνουμε ένα μικρό meal prep για τα επόμενα γεύματα της μέρας. Το πρόγραμμα έχει μετά ξανά δουλειά στον υπολογιστή με τα check-ins μας, μία με 1,5 ώρα. Θα κάνουμε ένα μικρό nap, θα φάμε το pre-workout meal και θα πάμε για προπόνηση push. Πίσω στη δουλειά. Πριν ξεκινήσουμε τη δουλειά, να μιλήσουμε λίγο για το πώς διαμορφώθηκε η διατροφή μου σε σύγκριση με το προηγούμενο επεισόδιο που ήμουν στις 15 εβδομάδες έξω. Είχαμε μία μικρή θερμιδική μείωση και στις μέρες που κάνω προπόνηση και στις μέρες που δεν κάνω προπόνηση. Οι συνολικές θερμίδες που έχω στις μέρες που κάνω προπόνηση πλέον είναι 3.338. Και οι συνολικές θερμίδες στις μέρες που δεν κάνω προπόνηση είναι 2.489. Σε γενικές γραμμές, ακόμα νιώθω καλά σε θέματα ενέργειας και σε δύναμη στην προπόνηση. Ξεκίνησε, πέφτει αρκετά το σωματικό βάρος και το σωματικό λίπος, οπότε είμαι έτοιμος ότι θα έχουμε κάποια μείωση στη δύναμη. Ακόμα όμως το διαχειρίζομαι αρκετά καλά. Πάρα πολλά σημαντικό tool το να κάνουμε record τα λειτουργικά μας sets και να στέλνουμε την προπονητή μας. Μπορώ που τα training clips να καταλάβω πάρα πολλά και να διορθώσω πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά και την τεχνική αλλά και την ένταση της προπονησής. Μπράβο, brother, πολλά πολλά καλό set και πολλά πολλά καλό το tempo σου. Το μόνο πράγμα που νιώθω ότι θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε είναι άλλο δαμέντο intensity. Ειδικά τώρα που είμαστε σε μια περίοδο που οι θερμίδες επιτρέπουν μας το να πάμε από and beyond, θέλω να κουντούμε τις 50-50 επαναλήψεις και να πιένεις to absolute failure. Pre-workout meal, το οποίο αποτελείται από 150 γραμμάρια κοτόπουλων, 125 γραμμάρια ριζάλευρων ή ρύζι και 100 γραμμάρια berries. Έχω την επιλογή να αλλάζω το ρύζι με το ριζάλευρο. Συνήθως χρησιμοποιώ ριζάλευρο, όπως είδατε και στα προηγούμενα επεισόδια, γιατί μου αρέσει σαν πηγή, είναι πολύ εύκολο να την κάνω digest και είμαι έτοιμος να μπω στην προπόνηση χωρίς να έχω βαρετό στομάχι. Τελευταία όμως παρατήρησα ότι το digest μου είναι πάρα πολύ καλό, σε σημείο που φλατάρω ελαφρώς μέσα στην προπόνηση με το ριζάλευρο. Οπότε σήμερα κάνω το πρώτο trial και έβαλα 50 γραμμάρια ρύζι και 75 γραμμάρια ριζάλευρο. Να δω πώς θα νιώσω μέσα στην προπόνηση και αν είναι ok, ίσως αυξήσω κι άλλο το ρύζι, να νιώσω ότι είμαι πιο γεμάτος. Να δω πώς μου κάθεται μέσα στην προπόνηση τη συγκεκριμένη αλλαγή. Λοιπόν, πάμε για προπόνηση push. Είναι μια δύσκολη προπόνηση που την πλευρά του mental state. Μέσω του τελευταίου μου ταξιδιού την προηγούμενη εβδομάδα στην Αγγλία, κάτι που με τόνισε ο προπονητής μου είναι να κρατώ τις εντάσεις
σε λογικά πλαίσια και να μην, να μην κάνω μια τρύπα που την οποία δεν μπορώ να βγω έξω στο κομμάτι του recovery. Το push workout στη φάση που είμαι τώρα που χάνω βάρος είναι η πρώτη προπόνηση που θα ξεκινήσει να κάνει λίγο suffer, γιατί χάνουμε βάρος και χάνει stability στην ουσία. Όταν θέλει ειδική μεταχείριση, να δω κάποιες ασκήσεις ελεύθερες που έχω σήμερα, ίσως να αλλάξω στο επόμενο μου split, στην επόμενη μου προπόνηση push. Οπότε, it's trial and error σήμερα. Και απλά τούτο πρέπει να, να προπονιέσαι έξυπνα τώρα, να μην κυνηγάς φορτία, αλλά να κυνηγάς το quality στην προπόνηση. Το τελευταίο στάδιο, ρε, πρέπει να έχεις και κάποιον να μοιραστήσουν το ταξίδι. Αν κάνεις άφερη προσωπική σου ζωή και κάποιες φίλους σου. Σήμερα θα δείτε προπόνηση IFBB Pro versus IFBB Elite Pro. Έμπρε, 2-4-1. Shoulder mobility, stretch τους στήθους και κάνεις και κοιλιακούς. 3-4-1 βασικά. Μην έδαμε σταθερό, τσάις το... Μπράβο, σπάς τη μέση σου, μπράβο, τσάις τους όμους σου. Α, μπράβο. Έτσι, full crunch down. Μπράβο. Full stretch για μη, μπράβο, ναι. Let's go. Είμαι καλός. Είμαι καλός. Για να σου λέω εγώ είμαι καλός, σήμερα είμαι όντως καλός. Έλα, πάμε. Είναι συγκεντρωμένος. Έλα. 10. Κάπτω το αυτό. Έλα. 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 Αυτό, αυτό, αυτό. Μην είπα στον ομό. Αυτό. Squeeze. Ως τώρα πάμε καλά. Τα recovery capabilities μου τώρα είναι μειωμένα, λόγω του ότι πέφτει και το σωματικό βάρος, πέφτουν και οι θερμίδες μου. Οπότε αν κρατώ το intensity, to failure, όχι beyond failure. Αυτόν δεν είχαμε assisted reps δάμε. Θα μπορούσαμε με τη βοήθεια του Ραφαέλου να κάνουμε ακόμα ένα-δυο reps, όμως μετά στην προπόνηση θα μου υστερούσε που το performance μου σε άλλες ασκήσεις. Θέλω που δαμε να πάει spline και πίσω. Ναι. Τώρα δες. Άρα να μην δαμε. Front, μπράβο. Και μετά να γίνει. Μπράβο, ναι. Okay. Μην έχεις μες στο νου σου την πράφκεις πάνω. Εντάξει. Θέλω να αφήσεις πω πλάι. Ναι. Ναι. Καλύτερο όμως σου είπα. Μπράβο, πω πλάι. Α, μπράβο, έτσι. Μπράβο. Φέρ' το λίγο μιο μπροστά το απέραν σου. Α, τσάμε. Yes. Μπράβο. Κάψιμο που νιώθεις με την άσκηση. Wide raises, το side delt, ένα απίστευτο. Οπότε όποιος δεν την εξάδω, δοκιμάζει να τη δοκιμάζει. Παίζει πολύ ρόλο να ξεχνάς που λίγο μιο μπροστά. Ναι, 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 ναι. Ακριβώς. Ξηγήσαμε την τέχνη. Απέραν λίγο μπροστά, ναι. Full engage το side delt. Στις απομονωτικές ασκήσεις μας, προσπαθούμε να μην χρησιμοποιούμε καθόλου momentum για να μένει το tension πάνω στο μη. Momentum kills gains. Ξεκινήσαμε με μια απομονωτική άσκηση για ώμους. Συνεχίζουμε με μια απομονωτική άσκηση για το στήθος. Προτιμώ τα cable flies πριν τις βαρετές πιέσεις μας. Χρησιμοποιούμε την τεχνική για να αιματώσουμε καλά το στήθος, να έχουμε καλό mind muscle connection πριν να πάμε στα incline dumbbell flies, που είναι η muscle building exercise μας. Πολλά σημαντικό tip για
σχεδόν όλα τα chest movements. Αν δείτε με τον Ραφαέλλο, την ώρα που κάνει, που εκτελεί την άσκηση, ενώνει δικέφαλους και όχι παλάμες. Ενώνει τους δικέφαλους του για να έχει maximum chest contraction. Μπράβο. Πολλές φορές βλέπω το λάθος να προσπαθούν πολύ να ενώσουν τις παλάμες τους και να βάλουν πολύ frontal μες στην κίνηση. Ήρθαν όλα μου τα αστέκα σήμερα. Πού είχαμε τις άλλες. Πολλά ρε τα μαλλιά σου. Τέλεια. Θα σε κάνω σαν πράγμα. My future bikini pro athlete. So in the making. Δεν μπορεί να μιλήσει πριν να κάνει την εκπληξή. Ναι, ήταν να σε δω το λίχρυσό σκόνη. Απάνω για μου. Και όλοι είναι τεστερόνι. Εδώ και μου. Εδώ και μου, λίχαρα εδώ. Τα incline dumbbell presses, μια άσκηση που μου αρέσει πάρα πολλά. Όμως έχω τους ενδιασμούς μου μες τις επόμενες εβδομάδες. Εάν θα την αλλάξω και θα βάλω μια άσκηση σε μηχανή. Γιατί πλέον θέλω να μετριάζω το fatigue και θέλω να είμαι όσο πιο optimal γίνεται στην προπόνησή μου και το να κάνω τα dumbbells, να τα βγάλω πάνω κτλ. Θα ξεκινήσει να με δυσκολέψει σε μια φάση και ίσως με κρατήσει πίσω από το performance μου. Οπότε έχω την άσκηση κάτω από το μικροσκόπιο. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες ενδεχομένως να κάνω μια αλλαγή και να βάλω μια άσκηση σε μηχανή. Εδώ έρχεται και το impact του Κούπα, του προπονητή μου, στο exercise selection, γιατί συζητούμε τα θέματα και είναι πολύ σημαντικό να έχεις έναν τρίτο μάτι να κάνεις σωστές επιλογές και στο φαΐ σου, και στην προπόνηση σου, αλλά και στο recovery σου. Πώς, πάρτο. Good set. Πάρα πολύ σημαντικό να κάνεις συνέχεια πράκτης στο κοζάρισμα σου και να έχεις ανθρώπους έτσι όπως τον Ραφαέλλο που έχουν καλό bodybuilding eye όπως τον Ραφαέλλο, όπως τον Στέγιο, όπως τον Μινά
να είσαι έτσι άνθρωπος μέσα στο ρόστερ σου και μέσα στην ομάδα σου για να σε καθοδηγούς σωστά. Σκεφτούμε τώρα ότι κάνουμε 3-4 γύρους ποζάρισμα και χτίζουμε endurance για τον αγώνα που είσαι σε 3 μήνες. Λοιπόν, push A, done. Πάρα πολύ ωραία προπόνηση με τον Ραφαέλο. Περάσαμε ωραία, το performance ήταν πάρα πολύ καλό και είμαι πάρα πολύ happy που ακόμα μπορώ και προπονιούμε με ψηλές εντάσεις. Έκαμε το ποζάρισμα μας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό το posing practice. Λοιπόν, ελπίζω σας άρεσε το επεισόδιο. Άφησα κάτι τελευταίο για όσους εμείναν μέχρι το τέλος, που είναι ένα μεγάλο επίτευγμα για εμένα. Ξεκίνησα τη συνεργασία μου με την Gasp & Better Body Cyprus. Είμαι official sponsored athlete και μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα τους στο website της MuscleForce χρησιμοποιώντας τον κωδικό μου Andrew20. Μπορείτε να πιάσετε 20% έκπτωση σε όλα τα Gasp & Better Body προϊόντα. Λοιπόν, like, share, subscribe, καμπανάκια, ιστορίες κακά και θα πούμε στο επόμενο. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια τι θέλετε να δείτε άλλων που εμένα ή κάποιες ιδέες με το τι θέλετε να παρουσιάσω.